Εδώ βλέπουμε τη δυτική πλευρά του ναού, την είσοδο του ναού. Και τη δυτική πλευρά, πάνω από την είσοδο είναι η επιγραφή που λέει τα στοιχεία και την αγιογράφηση και την ιστορία του ναού. Όπως έχουμε πει και σε άλλο μας βίντεο, σε άλλο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, το ναό του Αγίου Θανασίου εδώ στο μοναστήρι του Γερμανού τον έχει αγιογραφήσει ένας Λάζαρος από τα Άνα Σουδενά, χωριό των Ιωαννίνων, σήμερα Άνω Παιδινά λέγονται σήμερα, με τους μαθητές του Λάζαρο και Αθανάσιο. Ο ένας ήταν μαθητής και ο άλλος ήταν ψυχαίος και μαθητής του Λαζάρου. Έχουμε πάει και στο χωριό του αγιογράφου εκεί, ήταν Άνω Παιδινά, όπως σας είπα, και έχουμε κάνει και ρεπορτάζ και εκεί και έχουμε κάνει καταγραφή και του ναού εκεί, ενός ναού της Αγίας Παρασκευής και του μοναστήρι του χωριού εκείνου που τα έχει αγιογραφήσει ο Λάζαρος, που είναι από εκεί το χωριό του, που έχει αγιογραφήσει και το δικό μας μοναστήρι. Και εκεί παρατηρήσαμε και καταγράψαμε τις ομοιότητες που έχουν τα δύο αυτά μνημεία, οι δύο ναοί, γιατί είναι το ίδιο χέρι, ο ίδιος ο αγιογράφος, το ίδιο μοτίβο περίπου, ίδια χρώματα, ίδιο μοτίβο και ίδια εικονική διακόσμηση και όπως έχουμε ξαναπεί. Και είπαμε πάνω από την είσοδο είναι η επιγραφή αυτή που γράφει ότι ο ναός ανακαινίστηκε το 1797. Ανακαινίστηκε ριζικά από μεγάλη ανακαίνιση εκ θεμελίων, όπως γράφει. Και οι αγιογραφίες του ξεκινήσανε παράλληλα με το χτίσιμο, μάλλον τελειώνοντας το χτίσιμο του ναού, αρχίσαν οι αγιογραφίες και ολοκληρώθηκαν οι αγιογραφίες το 1801. Έτσι λέει η επιγραφή που υπογράφει ο Λάζαρος με τους μαθητές του.